παράξεων και το κόψιμο της προσωπικής διαφοράς με την κατάργηση των 29 επιδομάτων, με τη νέα περικοπή στο ΕΚΑΣ, με τη φορολογιστία και τη μείωση του αφορολόγητου. Φτάνει πια εδώ, κύριε Υπουργέ. Με τον αγώνα μας στη διάρκεια της θητείας θα το δούμε πώς έγινε με τις συντάξεις κυρίας. Μαζί με ξένους παράγοντες. Βέβαια, μες των αρρώστων στα φάρμακα. Την ίδια τακτική που έκαναν τη δεκαετία του 50. 350 εκατομμύρια ευρώ. Καλούμε τους συναδέλφους ταξιούχους να γυρίσουν την πλάτη σε όσους μεθοδομένα προσπαθούν να τους στείλουν στα δικηγορικά γραφεία, γιατί εκεί στο τέλος θέλουν να τους πάνε. Με το αζημίωτο φυσικά. Είναι η σύνταξη και να τους γυρεύουν η κυβέρνηση τώρα να καταργήσει και τις περικοπές, να εφαρμοστούν οι σημερινές περικοπές. Τρίτο, για τα παράνομα παρακρατηθέντα, αυτά τα ποσά δηλαδή που η κυβέρνηση αυτές... Οργάνωση παντού!